Αυτά είναι πολλά νερό τα οποία αν βουλώσουν δεν κυκλοφορεί σωστά το νερό και μας ανεβάζει θερμοκρασία. Όπως δοκιμάζεται ο ανθρώπινος οργανισμός στις υψηλές θερμοκρασίες, έτσι δοκιμάζεται και το αυτοκίνητό μας. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο πως οι εταιρείες αυτοκινήτων, πριν βάλουν στην παραγωγή ένα μοντέλο, το δοκιμάζουν σε ακραίες καταστάσεις για να εξασφαλίσουν την αντοχή του. Καλό είναι να κάνουμε έναν προληπτικό έλεγχο για να είμαστε σίγουροι ότι θα ταξιδέψουμε με ασφάλεια και θα φτάσουμε στον προορισμό μας χωρίς καθυστερήσεις και απρόοπτα. Ήρθα για να κάνω το προγραμματισμένο σέρβις, στο αέριο κυρίως, γιατί έχω βάλει αέριο. Η πρώτη μας δουλειά είναι να ανοίξουμε τον καπό και να ελέγξουμε τα λάδια του κινητήρα, αν είναι σωστά. Από εκεί και πέρα ελέγχουμε τα νερά μας, βλέπουμε το παγούρι του νερού εδώ, βλέπουμε τα κολάρα μήπως τυχόν είναι κανένα σπασμένο ή έχουμε καμία διαρροή και από εκεί και πέρα βλέπουμε τα υγρά φρένων, αν έχουμε υγρά, αν δεν έχουμε υγρά φρένων, πάει να πει ότι κάτι συμβαίνει, είναι κατεβασμένα τα φρένα μας. Εκτός της στάθμης των λαδιών και του ψυχτικού υγρού, αλλά και τα υγρά στα φρένα, απαραίτητος είναι και ο έλεγχος τόσο στον ημάντα, όσο και στα ελαστικά, καθώς η ζέστη επηρεάζει την πίεσή τους. Να προσέχουμε τα ελαστικά και να μην τα έχουμε πάρα πολύ φουσκωμένα. Γιατί με τις θερμοκρασίες που αναπτύσσουν τα ελαστικά, αν πρέπει να είναι 25-28 λίμπρες, αμέσως πάει 32. Και καλά είναι λίγο πιο ξεφούσκωτο τα ελαστικά για να μην μας πάσει κανένα στον δρόμο αν έχουν φθαρά τα ελαστικά. Μπορεί να δημιουργηθεί ένα μεγάλο πρόβλημα. Στα καλά καθούμενα να κοπεί αυτός ο ημάντας και να δούμε σκληρό το τιμόνι να μην μπορούμε να στρίψουμε. Το κόστος του είναι της τάξης των 15-20 ευρώ. Το τελευταίο πράγμα που θέλεις είναι να μείνεις μέσα στη ζέστη με την οικογένεια, με τα παιδιά, με τους φίλους και να βρεις την ώρα και τη στιγμή, ας πούμε. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και μην ξεχνάτε ότι η απόδοση του αυτοκινήτου εκτός από την υψηλή θερμοκρασία μειώνεται και με τη χρήση του κλιματισμού.